Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Natalie's Cozyland. Λοιπόν, για σήμερα σας έχω ένα ακόμη βίντεο back to school. Ένα βίντεο γεμάτο με κατασκευές που μπορείτε να παίξετε κιόλας ύστερα με αυτές. Αν δεν έχετε δει το πρώτο back to school, θα σας το έχω από κάτω στο κουτί περιγραφής για να το δείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο και γράψτε μου στα σχόλια αν υπομονείτε να ανοίξουν τα σχολεία ή όταν ήσασταν πιο μικρά παιδιά, αν υπομονούσατε. Εγώ όταν ήμουν πιο μικρή, πάντα αυτή την εποχή περίμενα πώς και πώς να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί ήθελα πάρα πολύ βέβαια να ξαναδώ τους φίλους και τις φίλες μου. Οπότε γράψτε μου και εσείς αν αγαπάτε το Σεπτέμβρη ή όχι. Και πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το βίντεο. Χρησιμοποιώ τσόχα για να φτιάξω ψαράκια σε διάφορα χρώματα. Κόβω δύο ίδια κομμάτια και ανάμεσα βάζω έναν μαγνήτη. Κολλάω με προσοχή για να μην πέσει κόλλα στο μαγνήτη. Βάζω και ένα ματάκι στο ψαράκι μου. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα ψαράκια. Το πακέτο με τις τσόχες, τα ματάκια και την κόλλα ούχου μπορείτε να τα βρείτε στο Public. Τέλος, χρησιμοποιώ ένα ξυλάκι για σουβλάκια και φτιάχνω ένα καλάμι ψαρέματος με τσόχα, μαγνήτη και σκηνή. Έχω ένα τέλειο παιχνίδι ψαρέματος. Για να φτιάξω ένα ποδοσφαιράκι, χρησιμοποιώ ένα κουτί από παπούτσια. Κόβω πράσινο χαρτόνι. Βλέπω αν το μέγεθος είναι εντάξει και σχεδιάζω το γήπεδο. Κολλάω το πράσινο χαρτόνι στον πάτο του κουτιού. Κόβω με ένα κοπίδι τα τέρματα. Υπολογίζω που θα βάλω τα μανταλάκια και βάζω σημάδια. Τα μανταλάκια δεν πρέπει να ακουμπάνε στον πάτο του κουτιού, αλλά να έχουν μια μικρή απόσταση. Βάφω τα μανταλάκια για να τα ξεχωρίζω. Κολλάω τα μανταλάκια στο ξυλάκι, τα περνάω και είμαι έτοιμη να παίξω. Τα χαρτόνια, τους μαρκαδόρους Posca, αλλά και τα μανταλάκια μπορείτε να τα βρείτε στο Public. Για να φτιάξω ένα μικρό θέατρο σκιών, αφαιρώ του πάνω και το κάτω μέρος από ένα χαρτοκιβώτιο. Κολλάω στη μία πλευρά ένα φύλλο λαδόκολλας. Ετοιμάζω και τις χάρτινες φιγούρες μου. Με ένα φωτιστικό πίσω από το κουτί ή ένα δυνατό φακό ξεκινάω την παράστασή μου. Αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει και φτιάξτε τα δικά σας παραμύθια. Στη δική μου ιστορία, ένας υπτάμενος λαγός κάνει παρέα με ένα σύννεφο και ένα χελιδόνι συναντάει ένα σκιουράκι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να πήρατε έτσι αρκετές ιδέες. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και τα τρία παιχνίδια. Αν φτιάξετε κάτι από αυτά, στείλτε μου μια φωτογραφία στο Instagram ή γράψτε το μου εδώ στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like στο βίντεο και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Να είστε καλά, να φτιάχνετε πολλά όμορφα πράγματα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.